Είναι η στιγμή που άνδρες της αστυνομίας σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή της γέφυρας του Παλαιοκάστρου του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου νωρίς το πρωί, λουόμενοι και επαγγελματίες σοκαρίστηκαν στη θέα πτώματος, το οποίο ανήκει σε νεαρό άνδρα, αγνώστο μέχρι στιγμή στοιχείων. Το πρωί, ανοίγοντας το μαγαζί μου, ήρθαν μία κοπέλα και μου είπε ότι ήταν ένα πτώμα εκεί πέρα. Ήταν λίγο πεταμένο σαν το τσουβάλι, έτσι μου είπε. Πηγαίνοντας εγώ εκεί, βλέπω ένα πτώμα. Έμεινα ξύλι, σοκαρίστηκα. Τρέχω εγώ στη θάλασσα, φωνάζω στα γερόντια που το είπανε. Τους λέω, είναι νεκρό το παιδί. Δεν δώσαν σημασία. Κάνω νόημα. Λέω, είναι πεθαμένο. Στην τουριστική περιοχή υπήρξε αναστάτωση, ενώ άμεσα σπέβδει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πρωί που ήρθαμε να ανοίξουμε, ήδη το είχε βρει η αστυνομία εκεί πέρα κατά τις 7 η ώρα που ήρθα εγώ. Ήταν σε μια λίμνη αίμα πάνω στο κεφάλι. Ήταν ηλικία 30-35 χρονών. Η αστυνομία μας απομάκρυνε από εκεί. Δεν φαίνονταν να έχει πέσει από τη γέφυρα, σίγουρα δεν είχε πέσει από τη γέφυρα. Έτσι πως τον είδαμε κάτω. Εδώ το πρωί το άκουσα. Δεν ξέρω τώρα πως έγινε, αν είναι αυτοκτονία τώρα πήγε από τη γέφυρα. Πολλά γίνονται. Τι να σου πω, 1002. Ο καθένας έχει 1002 προβλήματα. Άλλος ερωτική απογοήτευση, άλλος δουλειά δεν έχει, άλλος γίνει ψυχολογικά κτλ. Ο άντρας ηλικίας γύρω στα 30 εντοπίστηκε κάτω από τη γέφυρα του Παλαιοκάστρου και λίγα βήματα από την παραλία, με τους επαγγελματίες να έχουν υποστεί σοκ από το μακάβριο θέαμα, περιγράφοντας τις πρώτες συγκλονιστικές εικόνες με τον νεαρό άντρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε μία λίμνη αίματος. Ήταν σε εμβριακή θέση, φορούσε κουκούλα και είχε αίματα γεμάτο στο κεφάλι, δίπλα και η μύτη του αίμα. Αυτό. Μάλιστα. Υπήρξε κάποιος μετά στην πορεία να τον αναζητήσει? Όχι, τίποτα. Δεν υπήρχε κανείς. Φορούσε κουκούλα, ναι. Φορούσε μπλούζα με κουκούλα. Ναι. Όχι κουκούλα από την άλλη κουκούλα. Ναι. Μπλούζα με κουκούλα. Μπλούζα χειμωνιάτικη μαύρη με κουκούλα. Και τι άλλο φορούσε από κάτω? Ένα σορτσάκι με σπορτέξ παπούτσια. Αστυνομικοί χτενίζουν το σημείο συλλέγοντας στοιχεία, ενώ ασφαλείς απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής.